χαρέ στα ελληνικά σημαίνει χαίρετε. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά σε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή αφιερωμένη στους Αρμένιους της Κύπρου. Οι Αρμένοι της Διασποράς σε όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να μας δουν από το δορυφορικό κανάλι του ΡΙΚ. Η εκπομπή μας φυσικά αποτείνεται και σε όλους τους συμπατριώτες μας, τους Ελληνοκύπριους, Μαρονίτες και Λατίνους. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου για την φιλοξενία και μετάδοση της εκπομπής από τα κανάλια ΡΙΚ 1, ΡΙΚ 2 και ΡΙΚ ΣΑΤ. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στο ΑΚΠΟ για την οικονομική στήριξη της παραγωγής. Η σημερινή μετάδοση είναι αφιερωμένη στο ΑΚΠΟ, την Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας δηλαδή, αυτό το μεγάλο φιλανθρωπικό οργανισμό και στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του εδώ στην Κύπρο. Θα αρχίσουμε λοιπόν με αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ «An Armenian Destiny» γαλλοαμερικάνικης παραγωγής, του σκηνοθέτη Μανουέλ Τουλαντζιάν. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την ενδιαφέρουσα παρουσία και δραστηριότητες του ΑΚΠΟ εδώ στην Κύπρο. Κάιρο, 1906. Στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Αρμένιος ονομαζόμενος Μπογός Νουμπάρ, πολύ γνωστός επενδυτής, μηχανικός και εφευρέτης, συνένωσε 9 σημαίνοντες Αρμένιους με θέσεις επιρροής στην Αιγυπτιακή πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Μαζί ίδρυσαν την Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας, ένα κοσμικό ανθρωπιστικό οργανισμό. Στόχος του ΑΚΠΟΥ ήταν να εμποδίσει την εξασθένιση της Οθωμανικής Αρμενικής Κοινωνίας, αναπτύσσοντας την παιδεία και αναζωογονώντας την στάσιμη οικονομία της αυτοκρατορίας στις αρμένικες περιοχές. Για περισσότερα από 10 χρόνια, η αρμένικη κοινωνιο-οικονομική κατάσταση βρισκόταν σταθερά σε παρακμή. Όλα άρχισαν το 1894. Μέσα σε 2 χρόνων βίων διωγμών, γύρω στις 200.000 Αρμένοι που ζούσαν σε όλες τις περιοχές της Ανατολίας σφαγιάστηκαν από τον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ. Στην Κωνσταντινούπολη ο αριθμός των νεκρών έφτασε στις 5.000. Πολλοί Αρμένοι διανοούμενοι και αξιωματούχοι έφυγαν για την Αίγυπτο. Η μοναδική τους ελπίδα να διασωθούν ήταν η εξορία. Η Αίγυπτος ήταν ανέγγιχτη. Παρόλο που νομότυπα βρισκόταν κάτω από Οθωμανική διακυβέρνηση, ήταν ουσιαστικά αυτονομημένη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, άνοιξε τις πόρτες σε δυτικούς επιχειρηματίες και έμπορους, ως επίσης και σε κοινωνικούς λειτουργούς των ανατολικών χριστιανικών κοινοτήτων, ενθαρρύνοντάς τους να συμβάλλουν στην αναμόρφωση και εκμοδερνισμό της χώρας. Άνθρωποι σε δραστήρια αντιπολίτευση του Σουλτανικού καθεστώτος συναθρίστηκαν επίσης στο Κάιρο. Χριστιανοί, Άραβες και μεταξύ αυτών και Τούρκοι. Μεταξύ των Αρμένιων εξόριστων στο Κάιρο ήταν και ένας γεωργομηχανικός, ο Γερβάντ Αγατών. Για 10 χρόνια οι σκέψεις του Αγατών επαναστατούσαν λόγω του ξεπεσμού και του ακροτηριασμού της αρμένικης πατρίδας του. Έτσι, το 1905 αποφάσισε να αναλάβει δράση. Στο όραμά του το ταλέντο για οργάνωση και διαχείριση του Μπογός Νουμπάρ τον κατέστησε τον άνθρωπο που η κατάσταση έπρεπε να καλέσει. Στις 15 Απριλίου του 1906, στην ολοκλήρωση της ιδρυτικής συνέλευσης του ΑΚΠΟΥ, ο Νουμπάρ ανέλαβε τα ηνία του νέου οργανισμού. Η τύχη που ανέμενε στους Οθωμανούς Αρμένιους τα επόμενα χρόνια ενέπλεξε το ΑΚΠΟΥ στην ρουφήχτρα της μαζικής βίας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις πρωτοφανές σε σύγχρονη εποχή. Τον Ιούλιο του 1908, ένα γεγονός συντάραξε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια ομάδα αξιωματικών από τα Βαλκάνια, οι Νεοτούρκοι, ανέτρεψαν τον Αμπτούλ Χαμίτ με την στήριξη αρμενικών, αλβανικών και μακεδονικών επαναστατικών επιτροπών. Με την βία που είχαν βιώσει στα χέρια του παλαιού καθεστώτος, η αρμενική ελίτ ταλαντευόταν μεταξύ ελπίδας, καχυποψίας και απόρριψης. Η διακριτική απόκρυψη των Νεοτούρκων και η επίσημη ρητορική σχετικά με τα ίσα δικαιώματα όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας ήταν απλά εθνικιστική ιδεολογία. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι της ελευθερίας άρχισαν να πνέουν στην αυτοκρατορία. Το ΑΚΠΟΥ ήταν αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί την περίπτωση. Περισσότερο λόγω της φτώχειας των Αρμένιων της περιφέρειας που οφειλόταν στην κουρδική επιθετικότητα και των διακρίσεων των Οθωμανικών αρχών. Ενώ το ΑΚΠΟΥ αγωνιζόταν σκληρά να θεμελιωθεί στο μήκος και την πνοή της Ανατολίας, η κηλικία ξαφνικά βυθιζόταν στη βία.
Τον Απρίλιο του 1905, 25.000 Αρμένοι σφαγιάστηκαν από ένα μέρος του τοπικού τουρκικού πληθυσμού, ομάδων άτακτων και του Οθωμανικού στρατού. Γύρω στις 5.000 κατοικίες, κτήματα, σχολεία, εκκλησίες και καταστήματα έγιναν στάχτη. Υπολογίζεται ότι 90.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και 8.000 παιδιά ορφάνεψαν. Μία από τις πιο ζωντανές περιοχές της αυτοκρατορίας γέμισε ερείπια και ο αρμένικος πληθυσμός μοιράστηκε στα δύο. Το Αρμένικο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη ανέλαβε την ευθύνη για τα ορφανά και επεξεργάστηκε πολιτική αντίδραση για διερεύνηση των γεγονότων που διατάχθηκαν από τους νεοτούρκους ή τους υποστηρικτές του Αμπτούλ Χαμίτ. Το ΑΚΒΟ από την πλευρά του άρχισε εθνική κινητοποίηση για επίγουσα οικονομική στήριξη και ανακούφιση των θυμάτων των πογκρόμ. Η βοήθεια που συγκεντρώθηκε επέτρεψε σε αριθμό διασωθέντων να μεταφερθούν στην Αίγυπτο. Παράλληλα, λειτουργήσε ορφανοτροφείο στην πόλη Ντόρτιολ της Κιλικίας. Με τις σφαγές της Κιλικίας, το ΑΚΒΟ βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπο με την Οθωμανική κρατική βία. Όμως, ήταν αντιληπτή η διαγραφόμενη τραγωδία που ερχόταν. Τα γεγονότα της Κιλικίας υπογράμμιζαν ότι το ΑΚΒΟ είχε ένα δοτικό ρόλο να διαδραματίσει και παράλληλα άφηνε ανεξίτηλα σημάδια στο μυαλό του κάθε Αρμένιου στην Διασπορά. Από το Buenos Aires, διαμέσων του Λος Άντζελες, Βούστερ, Παρίσι, Μασσαλία και από την Θεσσαλονίκη στην Ιερουσαλήμ και αλλού, τα έργα του ΑΚΒΟ δημιούργησαν νέες σελίδες με σκοπό την ενδυνάμωση της οργάνωσης για εκπαιδευτικά, οικονομικά και πολιτιστικά προγράμματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέχρι το 1912, γύρω στα 30 σχολεία στις Οθωμανικές περιφέρειες ωφελήθηκαν από χορηγίες που δόθηκαν από το ΑΚΒΟ. Άνοιξε νέες τάξεις, έκτισε πρόσθετες στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια και χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση ενός νέου διδασκαλικού κολεγίου στο ΒΑΝ. Οι επιχειρήσεις του ΑΚΒΟ επεκτείνονταν από τον ένα μήνα στον άλλο. Αγόρασε κτήματα τα οποία μεταβίβασε στους αγρότες, ενώ παράλληλα εισήλθε στον τομέα της υγείας, χρηματοδοτώντας την κατασκευή νοσοκομείων. Η κατάσταση των Αρμένιων στις πόλεις και χωριά της αυτοκρατορίας βελτιώθηκε. Το ίδιο και στις αρμένικες συνοικίες των μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Σε μία από αυτές τις πόλεις, την Ούρφα, την αρχαία Έδεσα, που βρίσκεται στους δρόμους του εμπορίου της Άνω Μεσοποταμίας, γεννήθηκε ο Αράμ Μελικιάν στις 11 Απριλίου του 1912. Βαφτίστηκε στο καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας που βρίσκεται στην καρδιά της αρμένικης περιφέρειας. Οι γονείς του, ο Βαρτάν και η Ανούς, του έμαθαν αρμένικα στο σχολείο μέσης παιδείας που συνδεόταν με τον καθεδρικό ναό. Ο Αράμ δεν γνώριζε τους παππούδες του, επειδή και οι τέσσερις δολοφονήθηκαν την περίοδο των σφαγών του 1895. Ορφανοί από παιδιά, ο Βαρτάν και η Ανούς πρόσφεραν ειδική φροντίδα στον γιο τους. Κάθε λεπτό που περνούσε μαζί η οικογένεια ήταν γεμάτη από έντονες εμπειρίες όπως ο εκκλησιασμός, οι οσμές της αγοράς, οι περίπατοι στις παρυφές της πόλης και οι φιλικές επισκέψεις του νονού του Αράμ, του Λεβόν Γιοτνεγμπεριάν. Ο Λεβόν, ως απόγονος μιας εξέχουσας οικογένειας, ήταν ένας καλλιεργημένος κτηματίας και πατριώτης. Έχερε δε του σεβασμού των Τούρκων, των Κούρδων και των Αρμένιων. Η αρμονική οικογενειακή ζωή των Μελικιάν δεν κράτησε πολύ. Το Σεπτέμβριο του 1912, μια διαμάχη που σιγόβραζε για δεκαετίες ξέσπασε στα Βαλκάνια όταν ο συνασπισμός ελληνικών, βουλγάρικων και σερβικών δυνάμεων συγκρούστηκαν με τον Οθωμανικό στρατό στην προσπάθειά τους να ελευθερώσουν την περιοχή από τον τουρκικό ζυγό. Τα στρατεύματα του Σουλτάνου δρομολογήθηκαν σε λιγότερο από 3 μήνες. Μετά την απρόκλητη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών τους κτίσεων για πάνω από 6 αιώνες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε τον έλεγχο όλων των περιοχών. Το τραύμα από την ήττα και η αποσύνθεση της αυτοκρατορίας ενίσχυσε την Κεντρική Επιτροπή των Νεοτούρκων. Ο νόμος και η τάξη άρχισε να διαλύεται ταχύτατα στις αρμένικες περιοχές. Το 1912,
η κατάσταση όθησε την αρμένικη πολιτική ηγεσία να διεθνοποιήσει θέμα αρμένικων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες εκκρεμούσαν από το 1878 με την Συμφωνία του Βερολίνου. Μετά από διαβουλεύσεις που κράτησαν μήνες, οι μεγάλες δυνάμεις υιοθέτησαν ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Οι Νεοτούρκοι δεν φαινόταν να αντιδρούν. Ιανουάριο του 1914, ένα σχέδιο για την εθνική ομογενοποίηση της Ανατολίας συζητήθηκε μυστικά στο Παρίσι από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Το σχέδιο προέβλεπε εξορία πρώτα των Ελλήνων και στη συνέχεια των Αρμένιων στη Συρία και Μεσοποταμία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε στα Ανατολικά τον Νοέμβριο του 1914. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήγε με την πλευρά της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας εναντίον της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας. Η εφορία των Νεοτούρκων στην αρχή του πολέμου εξατμίστηκε μετά τις πρώτες στρατιωτικές καταστροφές. Τον Ιανουάριο του 1915, στο Σαρίκαμιχ στο Ανατολικό Μέτωπο, το Οθωμανικό Τρίτο Σώμα Στρατού αποδεκατίστηκε από το βαρύ ψύχος και τις αντεπιθέσεις των Ρώσων. Η κυβέρνηση των Νεοτούρκων ανασκεύασε τις προτεραιότητές της. Από τούδε και στο εξής, η κυβέρνηση στράφηκε στους Αρμένιους στα Ανατολικά αντί στους Έλληνες στα Δυτικά ως βασικούς εχθρούς. Μεταξύ 10 και 19 Απριλίου του 1915, μια σειρά από αιματηρές σφαγές έγιναν στα αρμένικα χωριά της περιοχής Βαν. Στις 20 Απριλίου, οι Αρμένοι της πόλης Βαν κλείστηκαν στις γειτονικές περιοχές και άρχισαν να οργανώνουν την αυτοάμυνά τους. Η κυβέρνηση των Νεοτούρκων δεν έχασε χρόνο. Εκμεταλλεύτηκε την αντίσταση των κατοίκων της πόλης. Κατηγόρησε τους Αρμένους ότι πρόδωσαν το Οθωμανικό κράτος και ότι είχαν αποσχιστικούς στόχους σε συνεργασία με τους εχθρούς Ρώσους. Η πρόθρεψη των Οθωμανών Αρμένιων είχε αποφασιστεί ένα μήνα πρωτύτερα και μπορούσε να αρχίσει τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 24ης και 25ης Απριλίου και τις υπόλοιπες μέρες, μέλη της αρμένικης ελίτ της Κωνσταντινούπολης και των ανατολικών περιοχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνελήφθηκαν και εξορίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΜΟΥ Dr. Ναζαρέτ Νταγαβαριάν, ο οποίος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1908 μετά την εκλογή του στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο. Ο Νταγαβαριάν εξαφανίστηκε κάπου στη Νότια Ανατολία.